χώρο είναι πολύ σημαντική για εμάς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, που περισσότεροι, αν όχι όλοι, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ. Αλλά παράλληλα με το αμερικάνικο πρόγραμμα του σχολείου, μαθαίνουμε τα γλυκά, κρατώντας πάντα και στην πρώτη θέση της καρδιάς μας, την Ελλάδα. Με την επίσκεψή σας στο σχολείο μας, δείχνετε ότι βρίσκεστε κοντά μας, δίπλα μας, και ότι το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τον οικουμενικό ελληνισμό είναι μεγάλο. Ως Υπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για θέματα από Δήμο Ελληνισμού, έχετε ήδη κάνει σημαντικές ενέργειες, οι οποίες αφορούν την εκπροσώπηση και την οργάνωση του οικουμενικού ελληνισμού. Πιστεύω ότι θα συνεχίσετε με το ίδιο ενδιαφέρον τις προσπάθειές σας, τόσο σε σχέση με τον ελληνισμό της Αμερικής, αλλά και με τον αφανταχού ελληνισμό. Ευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα το ιδανικό της συνεργασίας και της αδελφόσυνης όλων των Ελλήνων, ανεξάρτητα από τον τόπο που μένει και τα άλλα. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ σπουδαίο και για τους ίδιους τους Έλληνες, αλλά και για την Ελλάδα. Θα ήταν σύμφωνα και για τις παραδοσιακές αρχαιολογικές αξίες που πρώτος εμπνεύστηκε και διακήρυξε ο Ισοκράτης, ο πνευματικός πατέρας του εθνικού έθνους, του ελληνικού έθνους. Κυρίες και κύριοι, για τον εξωτερικό, εμείς, οι μαθητές και οι μαθητές του Ελληνοαμερικανικού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου, σας καλωσορίζουμε και πάλι. Και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να την επίσκεψη.